Σήμερα είναι η 28η επέτειος απονομής υποτροφιών του Γερουλακίου Ιδρύματος. Συνολικά θα δώσουμε 10 υποτροφίες σε φοιτητές ιατρικής, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων της Λακωνίας. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται μετά από δημόσια προκήρυξη και παίρνουμε αυτούς οι οποίοι έχουν την ψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις. Κάθε υπότροφος παίρνει το ποσό των 2.000 ευρώ το έτος και επειδή η φοιτητή στην ιατρική είναι 6 έτη, το συνολικό ποσό το οποίο λαμβάνουν οι φοιτητές ιατρικής κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους είναι 12.000 ευρώ. Δεν έχουμε προκηρύξει τα τελευταία 3 χρόνια καινούργιες υποτροφίες λόγω της οικονομικής κρίσης και του περιορισμού των εισοδημάτων μας. Ελπίζουμε τα κτίρια της πρώην κλινικής Χερουλάκου, που είναι το κύριο έσοδο του Ιδρύματος, να μένουν πάντα νοικιασμένα, διότι είναι η κύρια πηγή των εισόδων μας, τα οποία πηγαίνουν για τις υποτροφίες των φοιτητών. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος Χερουλάκος υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Ιδρύματός μας. Με τη δραστηριότητα που τον διέκρινε, ενεργοποίησε και λειτουργήσε το κληροδότημα του αδερφού του αμέσως του θέματό του. Αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα καθώς ξέρουμε πόσα χειροδοτήματα προς το κράτος, το πανεπιστήμιο, τα ευρωγή ιδρύματα παραμένουν κλειστά για δεκαετίες. Με τις αρχές λειτουργίες που έθεσε, το ίδρυμά μας εδραιώθηκε και με τα έσοδα που διαθέτει προσφέρει ό,τι καλύτερο. Σήμερα, η επικρατική ιατρική ανέλαβε στην επαρχία το βάρος της ιατρικής. Το κτίριο της κλινικής Ιερουλάκου, που άλλοτε τόσο προσέφερε στο τομέα της υγείας, εξακολουθεί να παίζει κάποιο ρόλο στον ιατρικό χώρο. Σύμφωνα με το κληροδότημα του ενίσχυση του Δημητρίου Γερουλάκου, τα έσοδα των ενοικίων του διατίθεται τις υποτροφίες σε νέους και νέες του νομού μας που σπουδάσουν ιατρική. Να ευχόμαστε το κτίριο της πρώην κλινικής να είναι πάντα μισθωμένο, άλλως ανατρέπεται ο προγραμματισμός μας. Ευχαριστώ πολύ, Δεσμήτρα Μητσοπούλου, για την παρουσίαση της φοιτητής του βιογραφικού των βελτών. Τώρα θέλουμε να ανακονύμε τις υποτροφίες και αρχίζουμε με αυτούς οι οποίοι πρόκειται να φύγουν γιατί συμπληρώνουν το έτος των σπουδών τους και θα ήθελα να παρακαλέσουμε την Περιφερειάρχη να παρουσιάσει, να δώσει τις πρώτες υποτροφίες. Ευγενία Ένωση. Είναι η αδερφή. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά σας εύχεται σε όλους Χριστός Ανέστη. Και χρόνια πολλά. Σοφία Βασιλάκου. Αναστάσεις Τσαλαβούτας. Και Θεόδωρος Αμιξόπουλος. Θα ήθελα να παρακαλέσω την βουλευτή μας, που μας θυμάει η παρουσία της, να δώσει την υποτροφία στη Γεωργία Δημοπούλου. Ιατρικού Συλλόγου, κ. Φορδάκος, δώσει υποτροφία στον Σωτήρη Δροκάρη. Η πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος, η κυρία Δώρα Γερουλάκου, θα δώσει την υποτροφία στον Ιωάννη Λεγάκη. Μας θυμάμαι την παρουσία του, θα δώσει την υποτροφία στην Αγγελική Μακρυσοπούλου. Η υποτροφία της Χριστίνας Μουσελέ θα παραλυφθεί από τον πατέρα της, γιατί για έκτακτους λόγους δεν μπορούσε να παραστεί στην τρετή μας.
Είμαστε ευγνώμονες στη βοήθεια και τη στήριξη που παρέχει στο Ίδρυμα, στην συλλογίστρια μας, στην Αναστασία Γερουλάκου, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στην ομαλή παρουσία του Ιδρύματος και θα ήθελα να την παρακαλέσω να δώσω τελευταία υποτροφία στον Μιχάλη Παρουλάκη. Ευχαριστώ που ήρθατε στην απονομή των υποτροφιών και θα ήθελα να σας προσκαλέσω και πάλι του χρόνου, την Τρίτη του Πάσχα, για την 29η απονομή, ετήσια απονομή των υποτροφιών του Γερουλαϊκού Ιδρύματος. Ελπίζουμε η οικονομική κατάσταση να είναι τέτοια που να σας επιτρέψει να προκηρύξουμε πάλι υποτροφίες για τους επιτυχώντες εισαγωγικές εξετάσεις στις ιατρικές σχολές από τον νομό Λακωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.